ζήτησε η NASA 3 Έλληνες επιστήμονες να τους παραλάβει εκεί στα εργαστήρια της αστροναυτικής, αλλά να είναι γηγενείς Έλληνες, όχι ελληνική ποιοτικότητα, γηγενείς από γενναίες χιλιάδες. Παρουσιάστηκαν 3 Έλληνες στη NASA με τα ρολόγια τους, με τις γραβάτες τους, με τα διαβατήριά τους, ότι είναι λιναράδες οι άνθρωποι που να ξέρουνε καλά τις επιστήμεις του ραδίου. Το ράδιο είναι ένα στοιχείο που επέμπει ακτινοβολία, η οποία αν τη χειριστείς καλώς και την ξέρεις καλώς, μετατρέπει το χαρκό, το μπακύρι δηλαδή, σε ελαφρόπετρα. Όταν έφτασαν εκεί πέρα, του λέει ο επιτετραμένος, είστε όλοι Έλληνες? Βεβαίως, του λέει. Εκεί γεννηθήκαμε, εκεί ανατρεφήκαμε, εκεί ανά και τα διαβατήριά μας. Λέει ο επιτετραμένος εκεί, ας τα διαβατήρια, θα περάσετε από DNA να δω το γονίδιο. Και λέει ο πρώτος. Το εξετάζει, γυρίζει και του λέει ο εξεταστής, ότι με τα λύπης μου δεν είσαι Έλληνας. Το γονίδιό σου δείχνει πως είσαι Εβραίος. Μα κύριε, του λέει, λάθος κάνετε, να τα χαρτιά μου, ο πάπο μου, ας τον πάπο και τον προπάπο. Διότι στο γονίδιό σου φαίνεται η ασθένεια της λέπρας. Που αυτή την ασθένεια την έχουν στα γενοφάσια τους οι Εβραίοι. Βαγγέλιο λέει 10 λεπροί, 5 λεπροί, ένα λεπρό. Εκεί ήταν η φωλιά της λέπρας. Επομένως δεν είσαι Έλληνας και δεν μπορώ να σε κρατήσω. Του λέει, ξέρεις, άκουσα τον πάπο μου ότι ήταν στην Ισπανία και διώχθηκαν από εκεί και δεν μπράβο το μηχάνημα, δεν πέφτει όσο ρε φίλε. Γεια εσύ ο δεύτερος και εσύ Ελληναράς είσαι. Ελύσει δεν τα καρδιά, μας τα καρδιά. Εξέταση. Γυρίζει ο εξεταστής και του λέει, κύριε, δεν είσαι Έλληνας. Διότι εσύ ή Ολλανδός είσαι ή Εγγλέζος. Διότι το γονιδιό σου δείχνει εδώ πέρα ότι υπάρχει το κουσούριο του πούστη. Που το έχουν αυτοί. Ναι. Μα ξέρω ότι άσταρε και πέρα. Λέει, άκουσα πως δηλαδή, εντάξει. Ο τρίτος, 109 γωνία αναπερπισία, σου λέει τώρα θα με βγάλει εμένα νεαυτός Αλβανό. Έλεγε ο τρίτος. Τον εξετάζει, σε 9 στιμίο ο εξεταστής παράει τα μηχανήματα κάτω, αρχίζει να τον αγκαλιάζει, να τον εφηλεί. Επιθυμία μεγάλη ρε, είχα να δω έναν απόγονο Ελλήνων, να δω ένα Λεωνίδα, να δω έναν Εσχύλο, να δω ένα Ευρυπίδη, να δω ένα μένε, είσαι Ελληναράς ρε, του λέει, θα σε κρατήσω. Επανήλθε, πήρε την ανάσα του και λέει, από πού το κατάλαβες, για να δω κοντά του λέει, για κοίταξε εκεί πέρα ένα μαύρο και ένα μπλε χρώμα. Αυτό το έχουν μόνο οι Έλληνες, διότι έχουν το μικρόβιο της διχόνοιας, που δεν το έχουν άλλοι. Γι' αυτό είσαι λιταράς, του λέει. Αυτά έχουν οι Έλληνες. Πάρ' την ιστορία των Ελλήνων και θα βρεις τι φορμάνουνε φίλοι μέχρι τις ημέρες μου. Τον έζησα. Το λεγόμενο νεφίλιο πόλεμον. Και αυτό στην πραγματικότητα λέγεται φίλιος. Ένοπλος εξέγερση των αθέων τότε κομμουνιστών κατά της αιρετή νομίμου κυβερνήσεως της Ελλάδος. Και τώρα θα λέγαμε και τρίτο τίτλο. Τότε πήγανε με όπλα, τώρα θα λέγαμε με ψήφο. Κομμουνιστές θα του πάρω ο διάολος από τη γη. 20 εκατομμύρια νεκρούς αφήκανε στη Ρωσία. Ναι, αγιάρες κοντάς τον κόσμο. Αυτά είναι. Η ανθρωπότης από την ώρα που έφυγε από το Χριστό είναι καταδικασμένη εις αιώνιον καταδίκη.
πας ομοί δεχόμενο των ιών, η οργή του πατρός επατού. Λοιπόν, μετάνια και να τα φύγουνε. Ο δε Χριστός είπε ότι την πολιτική την ονόμασε πονηρά αλόπεκα. Την πολιτική την ονόμασε ο Χριστός πονηρά αλόπεκα. Άλλα λέει, άλλα πιστεύει, άλλα κάνει. Αλλάζει αφεντικό όπου άνεμος. Επήγαν οι Φαρισαίοι και είπαν στον Χριστό, σήκω και φύγε εντεύθε, διότι ο Ηρώδης ζητεί το αποκτήνεσαι. Τους απήντησε ο Χριστός, πηγαίνετε να πείτε σε αυτή την αλόπεκα, ο Ηρώδης είναι πολιτικό πρόσωπο, ότι εγώ η άσης επιτελώ, ευεργετώ τους ανθρώπους, σήμερον και αύριο και την Τρίτη τελειούμε. Μην κάνει τον κόπο, είναι άδικα κακούργοι δολοφόνοι, μεγαλύτεροι από αυτού που θα με σταυρώσουν. Είναι οι σιωνιστές τότε. Τους καλούσε τη φωλιά των Φαρισαίων. Το ίδιο χαρτί έπαιξε και ο Πιλάτος. Όταν τον πήγαν οι Ιουδαίοι τον Χριστό και ζητούσαν να σταυρωθεί. Του λέει ο Πιλάτος, τι κακοεποίησε αυτός ο άνθρωπος. Μου φέρτε έναν άνθρωπο εδώ πέρα χωρίς κατηγορητήριο να το σταυρώσω. Ή ούτως κακοποιός, ού παρά το καμέσι. Δεν ήταν κακοποιό. Το βασιλέι μου σταυρώσω. Απήντησα Ιουδαίοι. Ουκ έχομαι βασιλέα ή μικέσα. Αρνήθηκα την εθνότητά τους για να σταυρώσω τον Χριστό. Εάν αυτόν απολύσεις, ουκ είσαι φίλος του Κέσαρα. Ειδών ο Πιλάτος ότι γνωρίζεται ο θρόνος ο πολιτικός του, τότε χρησιμοποίησε το πολιτικό πούστικο χαρτί. Εδώ έχετε φέρει δύο κακούργους. Έχετε συνήθεια το Πάσχα να απολύω έναν. Ποιον θέλετε να απολύσω, Βαραβά ή σου το λεγόμενο Χριστό. Πολιτικό πούστικο χαρτί. Και είπαν οι Ιουδαίοι, Βαραβά, τι πίσω Ιησού, σταύρωσον αυτόν. Αυτή είναι η πολιτική. Άλλα λέει, άλλα κάνει, άλλα πράττει. Λοιπόν, πρέπει κάποτε ο λαός να ξυπνήσει, να έχει εμπιστοσύνη στον Χριστό και εκεί να πειθαρχεί και να το δώσει όλα ο Πανάγαθος Θεός. Αυτός είναι ο λυτρωτή μας και άλλο όνομα για τη σωτηρία μας, ούτε δωρανοάν, ούτε την κατοπτή του Ιησού Χριστού. Εδώ τιμή πάσα εξουσία εν ουρανό και πηγής. Πάσο πιστεύω σε μένα ζήτητε στον αιώνα. Ευλογή. Είμαι ο Κωνσταντίνος. Αν σας αρέσουν τα βίντεο μας, πατήστε το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις και για τα επόμενα βίντεο. Ο Θεός μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ.